Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλή χρονιά να έχουμε, κύριε Λέκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης. Ήταν ένα σεισμός που πραγματικά μας θύμισε τον σεισμό Κοζάνης Γρεβενών εμάς εδώ. Έχουμε βεβαίως κατά καιρούς διάφορους σεισμούς, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήταν σαν αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τι ακριβώς έγινε χθες το βράδυ στην περιοχή μας, κύριε Λέκα? Εντάξτε, όπως πολύ καλά είπατε, ήταν ομόλογος ουσιαστικά με το σεισμό των Γρεβενών. Ναι. 95. Ναι. Είναι το ίδιο σεισμοτεκτονικό ή γεωτεκτονικό περιβάλλον. Τα ρήγματα αυτά που δημιουργούν τις μικρές πεδιάδες στη βόρειο-δυτική Ελλάδα ήταν υπεύθυνα για το σεισμό αυτό και ειδικότερα το ρήγμα της Φλόρινας, το οποίο ουσιαστικά απολύγει στη Φλόρινα μέσα στη πόλη. Ναι. Αυτό το ρήγμα λοιπόν δραστηριοποιήθηκε, όπως επίσης δραστηριοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα μικρά ρήγματα και έδωσαν την σεισμική ακολουθία. Το πρώτο σεισμό το μεγάλο και στη συνέχεια τους μικρότερους σεισμούς. Το οποίο ρήγμα πρέπει να πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Ακούγαμε νωρίτερα ότι ίσως από το 1700 να έχουμε να δούμε τέτοιο σεισμό σε αυτό το ρήγμα στη Φλόρινα. Εντάξει, υπάρχει μια περίοδος επαναδραστηριοποίησης όλων των ρήγματων. Αυτοί προσπαθούμε να προσδιορίσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την επόμενη δόνηση. Η ιστορική σεισμικότητα είναι αυτή που παίζει σημαντικό ρόλο στις γνώσεις μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται και βέβαια επαναλαμβανόμενη έπαιζε και το σεισμό αυτόν που είδαμε χτες ένα δέταρτο πριν τις 12. Μπορείτε σήμερα, κύριε Λέκα, αυτή την ώρα μάλλον, γιατί σεισμική δραστηριότητα μετασεισμική είχαμε και πριν από λίγο, δηλαδή πριν από λίγο γύρω στις 8.30 το πρωί, με ένα ακόμη 3.5 ρίχτερ, έγινε αισθητό επίσης στην Καστοριά, πρέπει να σας πω και αυτό. Είναι σίγουρα, μπορείτε να μιλήσετε με βεβαιότητα για τον κύριο σεισμό χθες? Όχι, το βράδυ. Όταν μιλάμε, δεν μιλάμε πάντα, δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση με βεβαιότητα, απλά και μόνο εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι ο κύριος σεισμός. Από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε την οριστική εκτίμησή μας και να πούμε ότι είναι οριστικός σεισμός. Αυτό θα γίνει μετά μερικές μέρες όταν δούμε και την εξέλιξη της ακολουθίας. Εδώ έχουμε και κάποια μηνύματα από τους ακροατές μας και μάλιστα βλέπω και από το πρωί κάποια τέτοια μηνύματα. Αν συνδυάζεται κάποια περιοχή με τη σεισμική της δραστηριότητα έχοντας λίμνες ή και φράγματα? Όχι, σε καμία περίπτωση αυτή η σεισμικότητα που είχαμε από χτες και συνεχίζεται δεν είναι ανθρωπογενή δραστηριότητα η οποία συνδυάζεται με φράγματα ή με λίμνες ή με πύρωση ή άδειασμα λιμνών. Σε καμία περίπτωση. Το λέμε αυτό γιατί σύντομα, φαντάζομαι σύντομα, θα γίνει και ένα πολύ μεγάλο φράγμα εδώ στην Καστοριά και δεν ξέρω αν πρέπει για κάτι να πούμε γι' αυτό. Και από αυτή την πλευρά δηλαδή γι' αυτό. Εντάξει, μέχρι στιγμής πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι ο χειρισμός της όλης κατάστασης είναι θετικός. Ωραία. Δεν είχε πολλές ζημιές. Από εκεί και πέρα βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη της σεισμικότητας σε κάθε επίπεδο. Και κάθε φορά αντιδρούμε ανάλογα με τις φυσικές συνθήκες. Άρα λοιπόν, ψυχραιμία. Πολλοίς κόσμος πέρασε χθες στα αυτοκίνητα έξω. Είχαμε καιρό να το δούμε και. Ναι, ήταν εύλογο αυτό. Ήταν εύλογο, δεδομένης και της πολύ μικρής θερμοκρασίας. Ναι. Ήταν εύλογο να διανυκτερεύσουν στα αυτοκίνητα. Φαντάζομαι ότι σήμερα πάντως ο κόσμος θα επανέλθει στα σπίτια του. Λοιπόν, κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε στην περιοχή, να σας ρωτήσω και αυτό? Βεβαίως, μπορεί αύριο να είμαι στην περιοχή. Α, ακόμη καλύτερα να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα από την Καστοριά. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.